Για σε κομματικό εμφύλιο και συμμαχίες που ευνόησαν την αποδόμησή της, έκανε λόγο μεταξύ άλλων η πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ζέτα Μακρύ, ακροσυγκινησιακά φορτισμένη, στην ομιλία της χθες το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ξενία. Κύριος στόχος αυτής της συγκέντρωσης ήταν η πρωτοβουλία της πρώην βουλευτού να ευχαριστήσει όσους τη στήριξαν όλα τα χρόνια της πολιτικής της καριέρας. Αυτή είναι μια συνάντηση μεταξύ φίλων, στελεχών, ανθρώπων που διαχρονικά με στηρίζουν. Άρα θα είναι μια οικογενειακή πολιτική κουβέντα, στην οποία και εγώ θα ανοίξω την ψυχή μου και εκτιμώ και εκείνοι θα κάνουν το ίδιο. Δεν έχει καμιά σχέση με τις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Είναι οι πολύ δικοί μου άνθρωποι και θέλω να πω ότι η παρουσία του σήμερα για μένα έχει διπλή σημασία, γιατί δεν είναι ανταποδοτική, είναι απλώς παρουσία αγάπης, εμπιστοσύνης και τιμής. Η ίδια διαβεβαίωσε τους ψηφοφόρους της πως ο αγώνας της στην πολιτική ζωή θα συνεχιστεί, ενώ θα συνεχίσει να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, όπως συνήθιζε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ευθείες βολές σε αντίπαλα εσωτερικά μέτωπα αλλά και εξωτερικά εξαπέλυσε μέσα από την χθεσινή ομιλία της, η οποία σε πολλά σημεία διακόπτονταν λόγω υπερβολικής συγκίνησης. Και ο πατέρας μου από ψηλά. Χαρακτηριστικό ήταν ότι σε κάποιο σημείο της ομιλίας της, ίδια από το μικρόφωνο βουρκωμένη, κάλεσε τον φίλο και πρώην υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία, Κώστα Παπαδόπουλο, να της κρατάει το χέρι. Το παρόν σε αυτή τη συνάντηση έδωσαν αρκετοί φίλοι και ψηφοφόροι της, οι οποίοι έσπευσαν να συνομιλήσουν μαζί της, τόσο πριν όσο και μετά το πέρας της ομιλίας της.